Geeta has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Το ταλαντό σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νυχτάς και ενώ πληθαίνουν τα κεριά το φέγγος του καθολικού εσύ Καλώς σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, στην σημερινή μου εκπομπή θα παρακολουθήσετε αποσπάσματα από την αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Πανηγυρίζοντα Ιερόναο των Αγίων Δωδεκαποστόλων, όπου είμαι προϊστάμενος, ιερολούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κυρίου Νικήτα. Ο Σεβασμιότατος συνοδεύτηκε από το πρωτοσύγκυλο της σειράς μας Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτη Νικόδημο Αγνωστόπουλο και το διευθύντη του ιδιαιτέρου γραφείου της Αρχιεπισκοπής Νύφωνα Τσιμαλή. Παρόντες, ο εξοχότατος πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Ιωάννης Ραπτάκης, και ο εξοχότατος υποπροσαρμοστής της Κύπρου, κ. Ανδρέας Κακουρής, τίμησαν την κοινότητα με την παρουσία της και βραβεύτηκαν με τον επίσημο Σταυρό των Αγίων 12 Αποστόλων ως μια ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης. Επίσης, ο Δήμαρχος περιοχής κ. Πίτερ Χέπντον, η Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Φίτζιμον παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στο κοινοτικό μας πανηγύρι. Στο τέλος, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος χειροθέτησε την ταπεινότητά μου με το οφείκιο του πνευματικού και παραθέσαμε επίσημο γεύμα στους χώρους της κοινότητας για όλους τους φιλοξενούμενους. Πάντοτε νυν και αϊν και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Ακράντων Επουρανίων φρικτών και ζωπιών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο Ιαλαϊσόν. Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμνη αυτούς και ανήνους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Η Κυρία.
our sanctification to you do we ascribe glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. En ειρήνη προέλθομεν. Εν ονόματι Κυρίου. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζον τους επισύ πεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου της ιερεύση, της άρχουση, της βασιλεύση, το στρατό και παντί το λαό, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντα ρήμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αϊ. Και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το ελεήμον η Θεόν. Ειν απτεσμάτων αφέσιν παράσχητες ψυχές ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι τους Αποστόλους του Χριστού ανεφημίσομεν Πέτρον και Παύλον Ιωάννην και τους άπαντας, τους κηρύξαντας των λόγων της αληθείας και ελκύσαντας τα έθνη προς επίγνωση της Χριστού Θεού ημών Θείας Σαρκώσεως, του τις κράζοντες χαίρεται Θεία Αποστόλη. Και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία Κύριε της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελεηθήνε τα ψυχάς ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέ τον ευσεβό και ορθοδόξον χριστιανόν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφησης των αμαρτιών των Θεών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπόλοι και κοινότητα τάφη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, και το δούνε του Θεού των επιτελούντων την Αγία εορτήν και πανήγυριν ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος, πάση αρχής και εξουσιάς εν αυτόν, του καταξηράνθανα σαν και έρωφιν ο Χριστιμός στρατού, κράτους νίκης διαμονής, υγείας σωτηρίας αυτών και του Κύριων των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε κατά ποδόση αυτούς, εν πάση και υποτάξε υπό του κράτους αυτούν, αυτών πάντα εχθρών και πολεμιών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον.
ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάκουσον ημών ο Θεός, ότι ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εμφαγάσει μακράν. Και ήγεος, ήγεος, γίνουμε δες, ας αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. For you are merciful loving God, to you do we ascribe glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Vasi, peace be with all. Την άντου τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες των τιμήν επουρανίων δυνάμνων σωμάτων, οικεσίες του τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου του Αγίου Δόξου, καγενικού μαρτύρων των ουσίων και θεοφόρου πατέρημων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων αποστών, όν και την σύναξη νεορτάσεων και πανηγυρίζουμεν. Make our supplication acceptable before you, grant us forgiveness and pardon of our sins and transgressions. Keep us under the shelter of your wing. Guard away from us every foe and enemy. Grant peace to our lives, O Lord, and have mercy on us in your world. And save our souls through your good and loving God. Στου πέντε άρθρου εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκη κυρίου Άννα Χορτά σα, αυτό ευγόγησον και του άρθρου τούτου το σύτο των ίνων και το έλεον. Και πλήθυνουν αυτά η τη οίκη ο προσφερόντο ή τα δωρατά αυτά. Και στον το κόσμο σου άπαντα. Bless these loaves, the wheat, the wine, and the oil which are offered unto you, and multiply them not only in this holy parish, this archdiocese, but in the homes of those who offer them, and those of who shall partake of them. But this you have won και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ,
και εις τους αιώνας των αιώνων. Ουσία πτώχευσαν και πεινασαν οι δε εξητούντες των Κύριων, ούτ και να το θύσονται παντός αγαθούν. Ουσία πτώχευσαν και πεινασαν οι δε εξητούντες των Κύριων, ούτ και λατωθήσονται παντός αγαθούν. Ουσία πτώχευσαν και πεινασαν οι δε εξητούντες των Κύριων, ούτ και λατωθήσονται παντός αγαθούν. Με μεγάλη χαρά και τιμή ευρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα, αγαπητοί μου αδερφοί, να φτάσουμε τη μνήμη και την σύναξη των Αγίων Αποστόλων. Ως ξέρετε και γνωρίζετε, στην παράδοση της Εκκλησίας κάθε Άγιος έχει δική του εορτή. Αλλά η Εκκλησία από αγάπη που έχει για τα πρόσωπα των Αγίων Αποστόλων έβαλε και στο εορτολόγιο την σύναξη των Αγίων Αποστόλων και έτσι να τους εορτάσουμε όλους μαζί. Ξέρετε ότι είχε καλέσει ο Χριστός 12. Ένας από αυτούς τον επρόδωσε και η Εκκλησία τότε, οι Απόστολοι, διάλεξε τον Ματθία να αναλάβει την θέση του Ιούδα. Τα διαβάζουμε αυτά εις τις πράξεις των Αποστόλων. Και η Εκκλησία μας καλεί σήμερα να θυμηθούμε όχι μόνο τα πρόσωπα τους Αγίους, αλλά τι εθίασαν, τι είχαν θυσιάσει ο καθένας για το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ως είπε και ο Απόστολος Πέτρος και ως ακούμε εις τα τροπάρια και μάλιστα κατά των Άγιων Ρωμανών των Μελωδών, εγκαταλείψαμε τα πάντα. Εγκατέλειψαν τα πάντα για τον Χριστό, για τον Λόγο του Κυρίου, για το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ο Χριστός δεν ζητάει τα ίδια από μας σήμερα, να αφήσουμε και να καταλείψουμε τα πάντα, αλλά ζητά να ζήσουμε κι εμείς με το δικό του νόμο, τη δική του την αλήθεια, και βεβαίως το κρατήριο στα πάντα είναι η αγάπη. Ως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, στη μία επιστολή δεν μπορεί να λέει κανείς ότι αγαπάω τον Θεό και μισώ τον άνθρωπο. Η αγάπη είναι που ενώνει την Εκκλησία και μας έφερε σήμερα εδώ να τιμήσουμε όχι μόνο την ενορία και τον πατέρα Ιωσήφ και τον πατέρα Δημητριανό, αλλά όλους εσάς για τους σκόπους, τις θυσίες, να στέκεται εδώ ο ναός σαν ένα φως και φανάριον της δικαιοσύνης αλλά της Ορθοδοξίας, να κηρύττει κάπως τον Χριστόν εις τον κόσμο έξω. Today we celebrate the memory of all the apostles. And while there were 11, and then of course one joined them later in the book of Acts, we also know that we are called to be apostles and disciples of Jesus Christ. It isn't enough for us to say we are Christians. It's more important that we live as Christians. And we confess and we profess Jesus Christ and His message of truth to the whole world, just as the apostles and the disciples did. We know from the early Christian writings and our tradition that they went to the various parts of the known world, St. Thomas even going as far as India, and then Saints Peter and later Paul going to Rome to preach the message of truth and salvation. We live in a world which is parallel to the times of Jesus Christ, a world filled with problems and darkness, and the world has need of the light and the truth of Jesus Christ. And that's why we must become the modern day apostles and disciples, and preach Jesus Christ to the world, a world that is perhaps lacking true justice, but more importantly is lacking truth.
in so many ways. I pray that God will bless this parish and the community, and may it be strong in this area and in this land, so we that we participate into the cultivation of souls who contribute to justice and human dignity, contribute to the welfare of the state and to civil life. I welcome not only the civil and civic authorities who come to join us today representing this community and this area, but also the Ambassador of Greece and the High Commissioner of Cyprus, who are members of our own community. Και ευγνωμονώ όλους σας που ήρθατε να τιμήσετε την εορτή και την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, και ως ξέρετε, όταν πανηγυρίζει ο ναός και ορτάζει κάποιος, πρέπει να δώσουμε και ένα δώρο. Λοιπόν, μην ξεχάσετε φεύγοντας το δώρο σας για την ενορία των Αγίων Αποστόλων, να ενισχύσετε το έργο της Εκκλησίας και βεβαίως το κήρυγμα της δικαιοσύνης. Είπε, όπως ακούσαμε σήμερα στην Αγία Γραφή, ο Ευαγγελιστής, ότι ο Χριστός έδωσε την χάρη για την άφεση των αμαρτιών. Έτσι πιστεύω ότι διάβασε και ο πατήρ Πέτρος στο ελληνικό κείμενο ή στην περικοπή. Έδωσε την εξουσία με την εξομολόγηση να χαρίσουν την άφεση των αμαρτιών στους ανθρώπους. Γιατί εμείς όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Έχουμε τα προβλήματα μας, αδικούμε τον συνάνθρωπο, κατηγορούμε, λέγουμε, είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Και έτσι, Πάτερ Ιωσήφ, να υπάρχει και πνευματικός εδώ, ενώ δεν το ζητήσατε και δεν το θέλετε. Εγώ το ξέρω, αλλά εγώ είπα, εγώ είμαι ο Αρχιεπίσκοπος και εγώ αποφασίζω. Θα δοθεί στον Πατέρα Ιωσήφ το οφήκιον του πνευματικού, να εξομολογεί τον κόσμο, να σας βοηθήσει εις τον πνευματικό αγώνα και να χαρίζει άφεση αμαρτιών. Μην ξεχάσετε ποτέ ότι ο Χριστός ήταν δίκαιος, αλλά ήταν και φιλάνθρωπος και ελεήμων. Να είστε κι εσείς φιλάνθρωπος και ελεήμων, όχι σαν εμένα που είμαι δύσκολος και αυστηρός, αλλά να λέτε εις τον κόσμο πάντοτε ότι είστε συγχωρεμένοι, γιατί ο Χριστός συγχωρεί τους πάντες και τα πάντα. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο να μας σώσει και να βοηθήσετε τον κόσμο εις τον πνευματικό αγώνα να ανέβουν και εκείνοι από τη γη εις τα ουράνια. In our tradition, a priest has to be given the right to hear confession. It's part of our tradition, then he becomes what is called a spiritual father. And Father Joseph today, for his obedience, his sacrifices, but more than anything for his love for the church and the people of God, will be given this right and the office of the spiritual father. Κύριε Ιησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότο πέτρις λυπείς 11 μαθητές, αποστολική και πνευματική διακονία χαρισάμνος, γλύν και δεσμεύητα των ανθρώπων πτέσματα εντυγάμενος, αυτός και νυν τον δούλο σου Ιωσήφ, το παρευμούμενη ψηφισθέντα πάσιστε χάριζος τελειοθέντα, άξιον και αυτόν της αποστολικής πνευματικής σου διακονίας, για της ημείς ελεηνότητος ανάδειξον, εις το γλυν και δεσμήντα των αναξίων τέσματα, ότι σιωδοτή των αγαθών και σι την δόξα να αναπέμπουμε, συν το ανάρθρο σου Πατρί και το Παναγίο και πνευματό, και στο οποίο σου πνεύματι νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Με τριώτητα ταπεινώτης ημών δια της χάριτος σου Παναγίου τελειαρχικού πνεύματος προχειρίζεται
των ευλαβέστατων πρεσβύτερων Ιωσή πνευματικών. Ίστι πνευματική πατρότητος λειτουργήμα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άξιος. 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 Divine grace, His love for all people, now and forever and ever. Amen. 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 Κύριε φύλατε εις πολλά δεσπότα εις πολλά εσύ δεσπότα εις πολλά εκεί δεσπότα. Αμήν. Κύριε Πατέρν ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Και χρόνια πολλά. Would you please be seated. Σεβασμιότατε, εξοχότατε κύριε Ραπτάκη, πρέσβη της Ελλάδος, εξοχότατε κύριε Κακούρη, είπατε αρμοστά της Κυπριακής Δημοκρατίας, σεβαστοί πατέρες, εντιμολογιότατοι άρχοντες του Οικονομικού Πατριαρχείου, εντιμότατοι προέδροι άλλων κοινοτήτων. Κύριες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Να με επιτρέψετε πρώτα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατον για την τιμητική του παρουσία. Θα ήθελα, Σεβασμιότατε, προσωπικά και εκ μέρους της κοινότητας να εκφράσω τα ειλικρινά αισθήματα αγάπης που τρέφουμε προς το πρόσωπο σας. Με τη δική σας συμπαράσταση και θα ήθελα να προσθέσω τα καλά λόγια σας, μας δίνετε περισσότερη δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε το έργο μας ως επίτροποι και κηδεμόνες. Θα ήθελα επίσης, κατ' εξαίρεση, να ευχαριστήσω τον πρέσβη και τον ύπατον, διότι είναι η πρώτη φορά σε 20 χρόνια να έχουμε και τους πρέσβεις των δύο χωρών, και δεύτερον να τους ευχαριστήσω διότι ξέρω πόσο φορτωμένο θα είναι το πρόγραμμα τους. Σας ευχαριστώ. Γιορτάζουμε φέτος τα 30 χρόνια ζωής της κοινότητας μας, 20 χρόνια περίπου σε αυτόν τον ναόν. Πού πήγαν τα χρόνια δεν ξέρω. Η μνήμη μου πηγαίνει πίσω στο 1999 που αγοράσαμε αυτόν τον ναό. Θυμάμαι λόγια που λέγαν μερικοί για την εκκλησία. Είναι έναν κλουβί στο δάσος. Είναι στα κάκαφα. Είναι στην ερημιά. Ας έρθουν τώρα να βλέπουν την εκκλησία γεμάτη κάθε Κυριακή με 300 άτομα και να κάνουμε περισσότερους γάμους και βαπτίσεις από όλες τις κοινότητες της παροικίας. Ο δρόμος προς την επιτυχία δεν ήταν ούτε εύκολος, ούτε σύντομος.
συναντήσαμε πολλά επιπρόσθετα προβλήματα και κάτι θυμήθηκα που δεν έγραψα. Είμαστε με τον πατέρα Ιωσήφ και τον Διονύσιο Λιβέραν στη Θεσσαλονίκη μια φορά και καλέσαμε σε έναν εστιατόριο, ονομάζεται 40 κύματα. Και μου φάνηκε λίγο παράξενο τα 40 κύματα, μέχρι να μου πούν ότι λένε εκεί ότι τα 40 κύματα περνάς τα όταν έχεις δυσκολίες και προβλήματα. Και πράγματι, πάτε, περάσαμε 40 κύματα εδώ. Όμως, είμαστε πραγματικά τυχεροί, διότι είχαμε δίπλα μας τον πατέρα Ιωσήφ να μας οδηγήσει χέρι-χέρι στον ανηφορικό μας δρόμο. Σε ευχαριστούμε, πατέρα Ιωσήφ. Να ευχαριστήσω επίσης τον πατέρα Δημητριανό και τον πατέρα Νικόδημο. Συγχαρητήρια ανήκουν στον πρόεδρο, τον κύριο Μιχαλάκη Πυλινά και όλους στην Επιτροπή της Κοινότητας. Επίσης, και τονίζω, το μεγάλο βάρος πέφτει πάντα στις γυναίκες της αδελφότητας που προεδρεύει η Έλενα Ζούρνε. Δεν θα τις ονομάσω όλες, αλλά σας αξίζει της κάθε μιας ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια της κοινότητας είναι να ξεκινήσουμε το χτίσιμο εδώ δίπλα στον ναό. Πήραμε με μεγάλη δυσκολία και μπορώ να πω σαν θαύμα την άδεια να χτίσουμε δίπλα. Σχεδόν να διπλασιάσουμε τον εσωτερικό χώρο. Να βοηθήσει πάρα πολύ την κοινότητα που τώρα δεν έχουμε βοηθητικούς χώρους. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνει μία αρχή στο χτίσιμο, διότι η άδεια θα λήξει αν δεν ξεκινήσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα ξεκινήσει αμέσως μία ιδιαίτερη επιτροπή για το χτίσιμο και θα σας ενημερώσουμε για ό,τι θα γίνει. Η πανδημία δείχνει ότι η ζωή μας, όπως τη γνωρίζαμε, δεν θα είναι η ίδια για πολύ καιρό. Η Εκκλησία όμως δεν αλλάζει. Θα είναι πάντα εδώ για τη διατήρηση και την αναγέννηση της πίστης. Η Εκκλησία δεν είναι όπως εκείνους που είναι παρόν στα καλά και απόν στα δύσκολα. Η Εκκλησία είναι και θα μείνει παρόν για όλες τις στιγμές της ζωής μας και για τα παιδιά μας. Τότε, αν μπορούμε να παραδώσουμε μία καλύτερη Εκκλησία στην επόμενη γενιά, κάναμε το καθήκον μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να με επιτρέψετε να καλωσορίσω τους αγγλόφωνους προσκεκλημένους μας. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you all here today to our church's name day, the 12 Apostles. I would especially like to welcome the Worshipful Mayor, Councillor Peter Hebden, Madam Deputy Mayor, Councillor Barbara Fitzsimmon, also the representative of the local constabulary, Inspector Cash Hussein. Chief Inspector Simon Mason was unable to attend, he was called to an operational matter. Just to give you a brief, very brief history of our church, it was built in the 1850s to cater for the local farm workers, and it was a thriving church at the time, but the Anglican Church decided to close it in 1960, and it was taken over by a Catholic seminary from Venezuela called the Crusade of the Holy Spirit. It was going to be a seminary for monks. But by 1999, they also couldn't get students here. And we purchased the church in 1999. One thing I would like to tell you, as I've said many times, every single thing that you see in this church, everything from the table to the mosaics to the icons, the lights, everything was donated, and the windows, you will find the name of somebody, usually in the name of somebody who's passed away, but everything is donated by somebody. Although we are a thriving church, 200 people every Sunday, weddings and christenings every weekend,
We do not, however, have any other facilities. Even teas and coffee are difficult to cater for. The Sunday school children are taken into our small kitchen for classes. Even a small lunch today for 30 has to be in a marquee. However, we now have planning permission for an extension on this side. This will allow for Sunday school, adult christenings, and the other services we provide, such as feeding the elderly, Bible classes, and a very successful food bank. We will also be able to renew our Byzantine music and iconography classes. We have always dreamt of such an extension, but as you know, dreams without action remain just dreams. We can now action our dream, and I hope to invite you all here for the grand opening of the extension with His Eminence in a year or so. Having said that, I would also like to invite you to come any Sunday and see our church's weekly service. I will close by saying thank you to our councillors here for all their hard work on the political side, and a very big thank you to the police for keeping us safe. I thank you all for being here on our special day, and we look forward to welcoming you here again in better times with a full church. Thank you. Με τιμήσατε σήμερα το οφήκιο του Πνευματικού. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν το αξίζω. Όμως στο πέλαγος της δικής σας αγάπης προσκρούω και εγώ και εύχομαι να φανώ και μέσα από αυτή την διακονία μου άξιος. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδελφούς πατέρες που από όλο μας τιμήσαν την παρουσία τους εδώ, να καλωσορίσω όλους εσάς, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της κοινότητάς μας, τον κύριο Μιχαλάκη Πυλινά, και την πρόεδρο της αδελφότητος για τις ετοιμασίες όλες αυτές για τους πανηγυρισμούς μας, όπως ακούσατε από τον άρχοντα και κηδεμόνα της κοινότητάς μας, τον κύριο Λοΐζου. Ξεκινάμε έτσι επίσημα, ανακοινώνουμε την ανέγερση των κοινοτικών χώρων για να είμαστε κι εμείς πιο άνετα και πιο ευρύ χώρο όσο μπορούμε. Είναι μικρός ο ναός μας. Είναι ιδιαίτερη όμως χαρά για την σημερινή αυτή γιορτή, για τα 30 χρόνια παρουσίας εδώ. Μαζί με τον Συμβασμιότητα έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Τον πρέσβη της Ελλάδος, τον κύριο Ραπτάκη, και τον αρμοστή της Κύπρου, τον κύριο Κακούρη. Εκείνος έχει έρθει αρκετές φορές εδώ στο ναό και έχει συμμετάσχει και στη μυστηριακή ζωή μας. Το θεωρώ ιδιαίτερη τιμή σε αυτή την χρονική στιγμή της Εκκλησίας και θα ήθελα να σας προσφέρω ένα μικρό ενθύμιο της δικής σας παρουσίας εδώ, τον Σταυρό της Εκκλησίας μας. Παρακαλώ, κύριε Ραπτάκη, ο Σεβασμιότατος να σας τον προσφέρει. Εσείς, Πάτερ Ιωσή. Κύριε Κακούρη, να μας θυμάστε και να μας μνημονεύετε και εμάς εδώ που είμαστε, γιατί είναι και αυτό ένα μικρό φυτώριο της μικρής και της μεγάλης πατρίδας. Καλώς ορίσατε. Σεβασμιότατε την ευχή σας να μας καθοδηγούν τα βήματά σας και σύντομα, όπως ευχήθηκε και ο Λούις, πολύ σύντομα να κάνουμε τα εγγένεια στη μικρή αυτή κοινοτική αίθουσα, η οποία, το λέω έτσι με παρησία, θα φιλοξενεί και έναν μικρό ναό, το Αγίου Νικήτα. Ευχαριστώ.
Ήδη από αγάπη ξεκίνησαν και τα δικά σας δώρα και να είστε πάντοτε άξιος, Πάτερ Ιωσήφ. Αλλά αυτό ο σταυρό πάντοτε έδινα στου αρχιεπιστόπου το σταυρό. Αυτή το εγγόνιο έδινα πάντοτε σταυρό από του και του πατριάρχε. Και εγώ στον αγαπητό μου δίνω στου 19 του αιώνα ένα σταυρό να τον είναι αφημένο, να τον έχει να ανακοιμάται και να κοιμάται την κοινωνική δουλειά. Άξιο! Το παίρνω μόνο. Το αντίδερο το παίρνω μόνο. Το αντίδερο θα το πάρετε μόνοι σας φεύγοντας από την Εκκλησία σε όλους χρόνια πολλά. For the antidoron, as you leave the church, you will take it by yourself so that we follow all the regulations which are proper. Και πάρει χρόνια πολλά και την ευλογία των Αγίων Αποστόλων να πούμε. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ήταν ένα εμπλαβικό αφιέρωμα στους επίσημους εορτασμούς στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων, ιερογούντους του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Θυατήρων και Μεγάλης Βετανίας, κυρίου Νικήτα, τον οποίο συνόδευσε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και ο διευθυντής του ιδιαίτερου του γραφείου. Παρόντες ο εξοχότατος πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο εξοχότατος ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, ο δήμαρχος και η αντιδήμαρχος της περιοχής, τοπική αστυνομία, άρχοντες, κλήρος και λαός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς και οι 12 Απόστολοι να διαφυλάττουν τον καθέναν μας με τις οικογένειές μας. Η χάρη του Κυρίου με τα πάντων ημών και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Σύγησε πια, μα εσύ δεν κινήθηκε. Παρακοιμάσαι σε τούτο δω το βράχο όπου δεν έχεις Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day and within 24 hours Revive have made an offer to Keita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Keita as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Keita wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Keita, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.